Φίνικα Σύρου με 3-1 επιβεβαίωσε ουσιαστικά τον τίτλο του φαβορή και πέρασε με 3-1 στον τελικό απέναντι σε μια Σύρο που είχε την απώλεια του Μιγιαήλοβιτ το δεύτερο μισό του δεύτερου σετ. Σε ένα παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Κηφισιά όπου αναμετρώνται δύο ομάδες, όπου την Δευτέρα για το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός έχασε στο Ζιρίνιο από την ομάδα της Κηφισιάς με 3-1 σε ένα πολύ πολύ βέβαια διαφορετικό παιχνίδι. Μαζί μας για το σχολιασμό του αγώνα ο Ομοσπονδιακός προπονητής, ο κύριος Σωτήρης Δρίκος. Κύριε Δρίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα για δεύτερη φορά από μένα στους τηλεθεατές μας. Πολύ διαφορετικό παιχνίδι από το πρωτάθλημα του, έτσι δεν είναι? Αλίμονο, είναι διαφορετικό παιχνίδι γιατί εδώ είναι ένα μάτς. Είναι όλα, έχουν τη σημασία τους. Το πρωτάθλημα ενός παιχνίδι του πρωταθλήματος είναι ένα από τα 22. Εδώ είναι ένα. Και σαφώς και ο Ολυμπιακός έχει παίχτες πολύ ψημένους σε τέτοιους αγώνες και σε τέτοιες καταστάσεις. Έτσι ακριβώς είναι ο Ολυμπιακός. Έχει καταρχάς περισσότερους παίχτες. Έχει πιο βαθύ ρόστερ. Και παίχτες που συνολικά έχουν κατακτήσει πολύ μεγάλο αριθμό τίτλων πρωταθλημάτων και κυπέλων. Από την άλλη μεριά, μην παραγνωρίζουν την Κηφισιά παίζοντας πέσει ένα τελικό πρωταθλήματος. Έρχεται φέτος με μια λίγο παραπάνω εμπειρία από ό,τι είχε πάει πέρυσι στο τελικό. Θα δούμε βέβαια αυτό πόσο είναι, πόσο χρήσιμο θα της είναι. Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει πέρυσι την Κηφισιά με 3-1 στο μοναδικό παιχνίδι που την κέρδισε. Το μοναδικό την πέρσινη περίοδο. Ναι. Δηλαδή ναι. Στο πιο κρίσιμο ουσιαστικά για να πούμε, εκεί που κρίνονταν ένας τίτλος. Εντάξει, νομίζω εκεί η εμπειρία εκεί φαίνεται. Εκεί φαίνεται η διαφορά των επαγγελματικών ομάδων από τις όχι και τόσο επαγγελματικές, των μεγάλων σωματείων από τα λίγο μικρότερα, εκεί στα κρίσιμα παιχνίδια. Άπαντες παρόντες για τον Ολυμπιακό. Άρα, τι περιμένουμε να δούμε σε ένα παιχνίδι το οποίο, αν το συγκρίνουμε αυτό της Δευτέρας, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά ξεκίνησε με τους βασικούς του, αλλά στην πορεία έγινε μεγάλο rotation από τον κύριο Καζάζη. Δεν ξέρω αν έγινε rotation, έγινε προσπάθεια για νίκη του αγώνα γιατί η ομάδα έχανε. Βάζοντας και μέσα τους τραυματισμούς, αυτό εννοώ rotation και αναγκαστικά κιόλας. Ακριβώς. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σίγουρα πιο βαθύ ρόστερ. Είναι δεδομένο. Πολλές φορές αυτό δημιουργεί προβλήματα γιατί ουσιαστικά δεν σετάρεις μια ομάδα μόνο, αλλά είναι υποχρεωτική να φτιάξεις πολλές μορφές αυτής της ομάδας. Δηλαδή όλα αυτά είναι σε δύναμη, δηλαδή πιο πολλοί αυτοματισμοί, είναι διπλάσιοι, τετραπλάσιοι, είναι μεγάλες οι ποσότητες των συνεργασιών που αναπτύσσονται σε μια ομάδα παίζουν παραπάνω από έτσι οι παίχτες. Θα με έπαιξε Ολυμπιακού Νέμπερ και αυτό μπορεί να το έχουν πετύχει, να το βρούνε. Νομίζω ότι είναι ένα καλό τεστ σήμερα και για τον Ολυμπιακό και για την Κηφισιά. Για τον μένον Ολυμπιακό πόσο έχει επανέλθει αγωνιστικά στο ψηλότερο επίπεδο και την Κηφισιά πόσο πιο σκληρή στα κρίσιμα μάτια έχει γίνει από πέρσι. Η οποία Κηφισιά φέτος έχει δείξει αρκετά σκαμπαναβάσματα και έχει και τον ΠΑΟΚ στη συνέχεια του πρωταθλήματος στο Ζιρίνιο. Έχει χάσει από ομάδες κάτω από τη μέση βαθμολογίας, αλλά ναι, έχει κερδίσει τις ομάδες πάνω από τη μέση βαθμολογίας. Νομίζω ότι για ομάδες σαν την Κηφισιά η δυνατότητα να κάνεις κάτι πραγματικά σημαντικό είναι σε τέτοιου τύπου διοργανώσεις. Στο πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Στο πρωτάθλημα χρειάζεται βαθύ ρόστερ, χρειάζεται επαγγελματική αντιμετώπιση, χρειάζεται άλλου είδους πράγματα που είναι δύσκολο εν γνώση των ανθρώπων από τις ομάδες να τα έχουν. Νομίζω ότι η μεγάλη της ευκαιρία ήταν πέρσι στον τελικό και είναι σήμερα εδώ πέρα. Τώρα το ότι στο πρωτάθλημα το που θα πάει και να μπει στην τετράδα νομίζω ότι δεν μπορεί να πάει πάρα πολύ μακριά. Γιατί υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια που είναι δύσκολο να ανταποκριθεί. Γιατί εκεί πρέπει να έχει και διάρκεια. Να έχει και διάρκεια και να έχει και βάθος. Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ εδώ αρκεί μια καλή μέρα, έξι καλοί παίκτες, να παίξει καλή μέρα, λίγο τύχη, λίγο θάρρος, λίγο θέληση και ξαφνικά να βρει να παίξει ένα τελικό, να βρει ένα κύπελο. Ένα μάτς στο οποίο ο ΠΑΟΚ περιμένει τον αντίπαλό του. Νωρίτερα κέρδισε, υπενθυμίζουμε, τον Φίνικα Σύρου, τον γηπεδούχο Φίνικα Σύρου με 3-1. Στο ρεπορτάζ του αγωνιστικού χώρου η Ειρήνη Μαραγκού. Ευθύς αμέσως θα πάμε εκεί να την ακούσουμε για τα τελευταία νέα των δύο ομάδων. Ειρήνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνστασκουλά. Πριν πω τα τελευταία νέα, να πω λίγο τις επτάδες. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με Προύσαλη Πασαδόρο, Κάρσον Διαγώνιο, Γιούρισιτς και Κόιστρα, τους δύο κεντρικούς, Γιάσκοφ και Κοκκινάκη. Δεν ξεκινάει ο Κώστας Χριστοφιδέλης, που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Δεν αγωνίστηκε και στον αγώνα του πρωταθλήματος με την Κηφισιά. Λίμπερο βέβαια της ομάδας ο Γιώργος Στεφάνου. Από την πλευρά του η Κηφισιά θα ξεκινήσει με τον
Κόβαλτσουκ και Φερέρα, τους δύο ακραίους. Νικολάκης, Πασαδόρος, Γιωβάνοβιτς, Διαγώνιος. Σουλτανόπουλος. Σουλτανόπουλος, ναι, και Παπαγγελόπουλος, οι δύο κεντρικοί, λίμπερο ο Κώστας Ταμπουρατζής. Αγωνιστικά προβλήματα, πέρα από το δεν ξεκινάει ο Κώστας Χρυσοβιδέλης, δεν αντιμετωπίζει ο Δημήτρης Καζάζης, που βλέπει ως διαφορετικό παιχνίδι αυτόν τον ημιτελικό από το αγώνα του πρωταθλήματος. Θέλει η ομάδα του να πιέσει με το σερβίς, να δυσκολέψει την υποδοχή και βέβαια να παίξει πρώτο χρόνο, να παίξει γρήγορα με τους Γιούρισιτς και Κόιστρα. Από την άλλη μεριά ο κύριος Αρσενιάδης θέλει να κρατήσει την υποδοχή. Ξεκινάει με τον Κόβαλτσουκ που έπαιξε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι του πρωταθλήματος, που μπήκε σαν αλλαγή ως ακραίος. Και βέβαια να πάρει το βάρος των επιθέσεων ο Γιωβάνοβιτς, ο διαγώνιος της Κηφισιάς. Λοιπόν, αυτά από την Ρην Μαραγωγιά ξεκίνημα. Το θέμα είναι, κύριε Δρίκο, επειδή δεν ξεκινάει ο Κώστας Χρυσοβιδέλης, ο πιο ψημένος από τους παίκτες αυτούς σε Final Four, τι σημαίνει για την υποδοχή του Ολυμπιακού, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, γιατί προχθές στην Κηφισιά ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ναι, νομίζω ότι. Εντάξει, δεν ξεκινάει ο Χρυσοβιδέλης, ξεκινάει ο Κοκκινάκης όμως. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω πόσο πιθανό να ξεκινήσει να δίνει ο Χρυσοβιδέλης Κοκκινάκη. Μάλλον πιο λογικό να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θα έλεγα ότι αυτό που είναι ουσιαστική αλλαγή είναι ότι δεν ξεκινάει από την Κηφισιά ο Μελιωτάκης, ο οποίος ήταν ουσιαστικά ο στάρτερ της ομάδας για όλο τον πρώτο και τον δεύτερο γύρο. Και σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι ο κ. Αρσενιάδης προτιμά τη λύση του Κόβαλτσουκ, όντας λίγο πιο καλός σερβέρ και πιο σκληρός επιθετικός. Δείχνοντας μάλλον ότι από την αρχή προσανατολίζεται εκεί να πιέσει το σερβίς και ίσως λίγο παραπάνω στην επίθεση της ομάδας του. Θα δούμε την εξέλιξη. Νομίζω και για τον Χρυσοβιδέλη θα ήταν δύσκολο να μπει, όντας αρκετό καιρό του αγώνου, να ξεκινήσει ένα μάτς και να το παίξει ολόκληρο. Είναι ευκολότερο ίσως να έρθει από τον πάγκο και να κάνει μια συμμετοχή. Το κρατάει ο κύριος Καζάζης, δηλαδή σαν χρυσή εφεδρία ουσιαστικά. Νομίζω ότι έτσι είναι ακριβώς. Και για να τον κρατήσει και για να τον συντηρήσει κιόλας, για να μην τον βάλει απευθείας στα δύσκολα. Σίγουρα ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πολύ πρόσφατο το 3-1 της Κηφισιάς επί του Ολυμπιακού την Δευτέρα στο Ζιρίνιο για το πρωτάθλημα. Εκεί που η Κηφισιά πήρε 3 βαθμούς, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να πάρει κανέναν βαθμό. Κατάμεστο το κλειστό Δημήτρης Βικέλας, το αθλητικό κέντρο του Δήμου Ερμούπολης, εδώ στην Σύρο, για αυτό το σπουδαίο παιχνίδι για τον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του κυπέλου βόλεϊ των γυναικών ανάμεσα στον τυπικά γήπεδο του Ολυμπιακού, έτσι όπως βγήκε από την κλήρωση και την ομάδα της Κηφισιάς. Όλα είναι έτοιμα για την παρουσίαση των δύο ομάδων. Σε έναν αγώνα ο οποίος παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε έναν αγώνα από τον οποίο ο ΠΑΟΚ θα μάθει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του. Οι ιετές της σημερινής αναμέτρησης, ο κύριος Χαράλβος Παπαδογούλας και ο κύριος Κωνσταντίνος Γουδούρης, δύο διαιτές της σημερινής αναμέτρησης εδώ στο Χρήστο Δημήτρης Βικέλας. Εδώ βλέπετε τον προπονητή του Ολυμπιακού, Δημήτρη Καζάζη. Υπερθυμίζουμε ότι στον περσινό τελικό Ολυμπιακός είχε κερδίσει στην Καλαμάτα, πάλι μαζί ήμασταν, την Κηφισιά με 3-1. Για να δούμε τώρα την ομάδα της Κηφισιάς με το 1, ο Νικολάκης, ο Δημήτρης Νικολάκης, ο Πασαδόρος με το 3, ο Όλεχ Κόβαλτσουκ, ο ακραίος της με το 4, ο Δημήτρης Αντανόπουλος, ο κεντρικός της με το 9, ο Νίκος Ευαγγελόπουλος, ο έτερος κεντρικός της με το 10, ο Μάριο Φερέρα, ο ένας από τους δύο ακραίους της, με το νούμερο 16, ο Ζώνα Γιωβάνοβιτς, ο διαγωνιός της, και λίμπερο, ο Κώστας Ταμπουρατζής. Η απόδοση του Γιωβάνοβιτς θα είναι καταλυτική για την ομάδα της Κηφισιάς. Νομίζω ναι, γιατί ο Ιβάνοβιτς είναι αυτός ο κύριος επιθετικός εκφραστής της Κηφισιάς και στην επίθεση μετά από υποδοχή και στην επίθεση μετά από άμυνα και στο σερβίς. Είναι πολύ σημαντικός παίχτης για την ομάδα της Κηφισιάς. Από την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός με τον Κόιστρα, τον Γιούρισιτς, τον Κοκκινάκη, τον Προύσαλη και τον Διάτσκοφ. Επίσης κλειδί για τον Ολυμπιακό. Επίσης κλειδί για τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει σκόρ από ένα περιφερειακό του επιθετικό. Ο Κοκκινάκης δεν είναι ακριβώς αυτή η ειδικότητά του, είναι πιο πολύ υποδοχέας
και κάνει άλλες γκρίνες στο γήπεδο. Ο Κλάρκ φαίνεται ότι αν εξαιρέσουμε τους απαιτητές του Λίγκα, δεν έχει τραβήξει το σκορ τόσο πολύ στον Ολυμπιακό. Επομένως, μοιραία αποστολή θα πέσει στον Διάσκοφ. Θα δούμε τι κατάσταση είναι και αυτό μάλλον από ένα μικρό τραυματισμό προέρχεται. Θα δούμε πόσο σημαντικό είναι, αλλά νομίζω ότι είναι τα μάτια τώρα πια τα παίζουν όλοι από εδώ και πέρα. Δεν ξεκινάει ο Τακουρίδης για τον Ολυμπιακό. Ξεκινάει ο Κοίστρα, ο Ολλανδός, μαζί με τον Γιούρισιτς. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτόν τον αγώνα, στον δεύτερο ημιτελικό για το Final Four των ανδρών εδώ στην Ερμούπολη της Σύρου, στο αθλητικό κέντρο Δημήτρης Βικέλας. Δεύτερος ημιτελικός, Ολυμπιακός, ο τυπικά γηπεδούχος Ολυμπιακός. Αντιμετωπίζει την ομάδα της Κεφισιάς που μόλις πριν από 5 μέρες τον κέρδισε στο Ζιρίνιο. Όλα είναι έτοιμα για το πρώτο σερβίς στο αγώνα με τον Κώστα Χριστοβιδέλη στο σερβίς. Με τον Κώστα Προύσελ στο σερβίς. Ο Χριστοβιδέλης είναι προς το πάνω στον πάγκο. Βιαστήκαμε να το βάλουμε μέσα. Και αρκετοί φιλαθλοί του Ολυμπιακού στις εξέδρες. Όλα είναι έτοιμα για το ξεκίνημα του αγώνα εδώ στην Ερμούπολη της Σύρου. Προύσαλης, πρώτη σέρβις, Κόβαλτσουκ. Την υποδοχή, Νικολάκης. Πάνω στον ώμο του Διάτσκοφ. Το πρώτο χρόνο η ομάδα της Κεφισιάς 1-0. Το ξεκίνημα του αγώνα. Την έφαγε πάνω στο κεφάλι ο Διάτσκοφ, γι' αυτό δείχνει να ζαλίζεται και λίγο. Παπαγγελόπουλος στο σερβίς για την ομάδα της Κεφισιάς. Διάτσκοφ. Φαίνεται και το σημάδι από την μπάλα στο αριστερό του Μάγουλο. Έχει κοκκινήσει. Κανονικά σφραγίδα μικρά. Ναι. Στην πρώτη φάση του αγώνα. Και ο Παπαγγελόπουλος ζητάει και συγγνώμη. Ταξίδι προφανώς δεν ήθελε να τη στείλει την μπάλα πάνω στον Διάτσο. Ο Παπαγγελόπουλος στο πρώτο σερβίς για την Κεφισιά. Προύσαλης, Γιούρισιτς 1-1. Για τον Ολυμπιακό που φαίνεται στο ξεκίνημα ότι θα παίξει πρώτο χρόνο και οι δύο επιθέσεις μέχρι τώρα του αγώνα, οι δύο πρώτες επιθέσεις είναι σε πρώτο χρόνο, μία με τον Παπαγγελόπουλο και μία με τον Γιούρισιτς. Κοκκινάκης, Νικολάκης, πρώτο χρόνο, περιμένει ο Γιούρισιτς τον Σουλτανόπουλο, αν είναι επιτυχημένος ο πρώτος χρόνος για την ομάδα της Κεφισιάς. 2-1 στο ξεκίνημα. Είναι τέσσερις επιθέσεις από τον πρώτο χρόνο και οι δύο ομάδες. Ακριβώς. Είναι σαφή η τακτική του, νομίζω. Με τον Γιοβάνοβιτς να θέλει να απειλήσει την υποδοχή του Ολυμπιακού. Σημαδεύει τον Διάτσκοφ. Προύσαλης, Διάτσκοφ. 2-2. Τεχνικό χτύπημα. Πήρε τον μπλοκάτ που ήθελε ο Ουκρανός, που δεν φαίνεται ακόμα να έχει συνέλθει από το πρώτο χρόνο του Παπαγγελόπουλου στην πρώτη φάση του αγώνα. Εδώ, από τα χέρια του Νικολάκη. Μπάλα. Γιούρισιτς, Λότιν Σέρβις, Κόβαλτσουκ, την υποδοχή, Νικολάκης, μπλοκ μέσα πάνω στον Μάιρο Φερέρα. 3-2 για τον Ολυμπιακό, το πρώτο προβάδισμα των Ερυθρόλευκων στη σημερινή αναμέτρηση. Με τον Γιούρισιτς να σερβίρει. Και πάλι στον Κόβαλτσουκ, Νικολάκης, Γιοβάνοβιτς, ο Προύσαλης θα βγάλει την άμυνα, αλλά χωρίς συνέχεια, 3-3. Ο Ολυμπιακός έχει ένα σαφή στόχο στην υποδοχή της Κεφισιάς, τον Κόβαλτσουκ. Δηλαδή όλα τα σερβίς έχουν πάει πάνω του, νομίζω, και πολύ λογικά γίνεται αυτό. Είναι σημαντικό πώς θα ανταποκριθεί ο Κόβαλτσουκ, ένα παιδί που είναι μάλλον καλός παίχτης. Εδώ πρώτος χρόνος και πάλι Διάτσκοφ τελειώνει με τη μία τη φάση. 4-3. 7 πόντους, αν έχω μετρήσει καλά, οι 5 είναι από πρώτο χρόνο. Ναι. Μα νομίζω ότι είναι οι ομάδες που, του πρωταθλήματος που η κεντρική τους μπλοκέρ είναι και ψηλά και στις λίστες των, των ατομικών διακρίσεων. Κλάρκ, ταμπουρατζή στην υποδοχή, Νικολάκης, Γιοβάνοβιτς. Ο Κόβαλτσουκ δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση, μπλοκ μέσα όμως, τριπλό μπλοκ από Κόβαλτσουκ, Σουλτανόπουλο και Νικολάκη. 4-4. Για πρώτη φορά στο σημερινό αγώνα κόβεται ο Διάτσκοφ για την ομάδα του Ολυμπιακού εδώ. Καλό μπλοκ Σουλτανόπουλου, καλό μπλοκ. Ακριβώς. Και εδώ ο Δημήτρης Σουλτανόπουλος. Υποδοχή από τον Διάτσκοφ, Προύσαλης, η Πάιπ με τον Κοκκινάκη είναι έξω.
5-4 και η Φυσιά ξαναπαίρνει το προβάδισμα. Από το 4-3 στο 5-4. Νομίζω ότι η μπάλα είναι μέσα. Πάντως. Θα ήθελα να το ξαναδούμε το replay. 5-4 για την ομάδα της Κηφισιάς. Προύσαλης για τον Κλάρκ με το αριστερό. Κόντρα επίθεση για την Κηφισιά. Νικολάκης Κόβαλτσους μέσα. 6-4. Το 4-3 γίνεται 6-4 για την Κηφισιά με ένα 3-0. Με τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να τελειώσει τις φάσεις και την Κηφισιά να έχει κόντρα επιθέσεις μέχρι τώρα και να τις παίρνει. Υποδοχή από τον Κοκκινάκη, Προύσαλης, Κλάρκ, μονό μπλοκ εντυπωσιακό από τον Κόβαλτσουκ. 7-4. Λίγα 100 Κόβαλτσουκ. Παίρνει την υποδοχή με δάχτυλα, χτυπάει το σερβίς, κόβει τον Κλάρκ, τελειώνει την κοντραμπάλα. Ο Κλάρκ, ο οποίος είχε μερικά καλά χτυπήματα στο Ζιρίνιο.